Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Γιατρός». 10 χρόνια πριν, ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του, να γίνει ο νέος διευθυντής της παθολογικής. Την ίδια θέση όμως κυνηγάει και ο Μάρκος, πράγμα που τους βρίσκει σε μια κόντρα για το ποιος θα αποδείξει ότι την αξίζει περισσότερο. Μη θέλοντας να χάσει τον εαυτό του σε αυτή την κόντρα, ο Ανδρέας αποφασίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να είναι κοντά στους ασθενείς του. Ξέρω πώς να τους κερδίσω και να αποδείξω πως είμαι ο καλύτερος. Δεν πρόκειται να χάσω τον εαυτό μου και να το ρίξω για να κερδίσω τον Μάρκο. Έχω όλα τα προσόντα για να το κάνω τίμια, λέει. Ανάμεσα στους ασθενείς, που τότε ο Ανδρέας είχε σώσει, αποκαλύπτεται πως ο Δημήτρης, ο οποίος όταν ήταν 16 χρονών είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και είχε σωθεί χάρη του Ανδρέα. Συγκεκριμένα τον έσωσε από μια εμβολή αερίου στο αίμα του, η οποία κόντεψε να τον οδηγήσει στο θάνατο. Αλλά χρειάστηκε να του κόψουν το δεξί του πόδι κάτω από το γόνατο. Από τότε ήξερε ότι ήθελε να γίνει γιατρός. Στο μεταξύ, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της Άννας ανατρέπει τις ισορροπίες και τη φέρνει μαζί με τον Ανδρέα στα όριά τους. Αν και στην αρχή ο γιατρός δεν καταφέρει να σταθεί στο πλευρό της, τελικά συνειδητοποιεί ότι το πιο σημαντικό για αυτόν είναι οι άνθρωποι που έχει γύρω του, με αποτέλεσμα να ξεχνάει τους κανόνες και να γίνεται γνωστός παρορμητικός Ανδρέας.